Με 32 άτομα προσωπικό λειτουργεί το 5ο μεγαλύτερο αρχαιολογικό μουσείο της χώρας, αυτό του Ηρακλείου. Στα τέλη του Απρίλη θα φύγουν οι 9 συμβασιούχοι και θα μείνουν 23 μόνιμοι υπάλληλοι. Όπως καταγγέλει η Γενική Γραμματέας της Παγκρίτιας Ένωσης Πτυχιούχων Αρχαιοφυλάκων, φέτος ακόμα το Υπουργείο Πολιτισμού δεν έχει προχωρήσει σε προκήρυξη για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού αρχαιοφυλάκων και καθαριστών ή καθαριστριών που υπολογίζεται στους 65 εργαζόμενους. Τα 5 μεγάλα μουσεία της χώρας, 2 στην Αθήνα, 2 στη Θεσσαλονίκη και το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, που από πέρυσι είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όχι μόνο δεν έχουν βγάλει τις προκηρύξεις για να προσλάβουν το απαραίτητο εποχικό προσωπικό, η έγκριση των θέσεων βρίσκεται ακόμα στο Υπουργείο Εσωτερικών. Το αποτέλεσμα της έλλειψης προσωπικού είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου να κλείνει στις 3.30 το μεσημέρι αντί τις 8 το βράδυ από τις 8 το πρωί, αλλά και να λειτουργεί στις μισές αιθουσές του και, όπως καταγγέλει η κυρία Νηράκη, με ολόκληρο το εισιτήριο. Το χειμώνα οι μισές αίθουσες του μουσείου είναι κλειστές, το εισιτήριο μειώνεται στο μισό. Από 1η Απριλίου όμως που το μουσείο λειτουργεί κανονικά, το εισιτήριο επανέρχεται στην κανονική του τιμή. Φέτος έχουμε το οξύμορο, να μην έχει προσληφθεί το προσωπικό που πρέπει, να μην λειτουργεί το μουσείο κανονικά, αλλά από 1η Απριλίου το εισιτήριο είναι ολόκληρο. Άξιο αναφοράς είναι ότι παρά τα έσοδα που προκύπτουν από τα εισιτήρια του Αρχαιολογικού Μουσείου, πέρυσι προσελήφθησαν μόνο 2 καθαριστές, ενώ φέτος το χειμώνα δεν προσελήφθη κανείς, με αποτέλεσμα η καθαριότητα να επαφίεται στο φιλότιμο των υπόλοιπων εργαζομένων. Δεν υπάρχει καθαριότητα από την αρχή του χρόνου. Για την κατάσταση ενημερώθηκε η ίδια υπουργός Λίνα Μενδώνη κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στο Ηράκλειο στις αρχές Μαρτίου, η οποία δεσμεύτηκε ότι θα επιληφθεί του θέματος για να επισπευθούν οι διαδικασίες. Αναρωτιόμαστε λοιπόν τι ανυπέρβλητη δυσκολία έχει προκύψει, οικονομική, νομική ή άλλη, που δεν μπορούν 2 υπουργοί, η Υπουργός Πολιτισμού και η Υπουργός Εσωτερικών, να την ξεπεράσουν και να ανταποκριθούν στις ανάγκες προσλήψεων στα 5 μεγάλα μουσεία της χώρας. Τη χρονιά ρεκόρ του 2019 για τον τουρισμό, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου επισκέφθηκαν 660.000 άτομα. Κάθε μέρα φτάνει στο λιμάνι του Ηρακλείου κρουαζιέρα. Καταλαβαίνετε ότι η δυσλειτουργία αυτή δημιουργεί μόνο αρνητικές εντυπώσεις, αποδέκτες των οποίων είναι οι συνάδελφοι που εργάζονται σε ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία του Ηρακλείου, όπως είναι η Κνωσός, ο Κούλες, που διαμαρτύρονται γιατί το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου να κλείνει 3.30 το μεσημέρι. Και αν αλλάξουν το πρόγραμμά τους να το επισκεφτούν, θα βρουν και τις μισές αίθουσες κλειστές. Οι αρχαιοφύλακες πάντως φαίνεται πως για έναν ακόμη μήνα θα παραμείνουν στο Μητρό των Ανέργων.